Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα unboxing βίντεο της Lexis. Αυτή τη φορά θα σας παρουσιάσουμε UPS Eton της σειράς 93 PS από 8 έως 40 kVA. Το συγκεκριμένο UPS είναι τύπου online διπλής μετατροπής και είναι κατάλληλο για την προστασία ευαίσθητων εξοπλισμών από όλες τις ανομαλίες του ηλεκτρικού δικτύου. Η σειρά διαθέτει το μικρότερο footprint της αγοράς και είναι ιδανική για εφαρμογές σε περιβάλλον IT, data centers, δίκτυα συστημάτων παρακολούθησης, τράπεζες και ιατρικό εξοπλισμό. Πάμε να κάνουμε unboxing και να δούμε παραπάνω χαρακτηριστικά. Πάνω στη συσκευασία υπάρχουν όλες τις κατάλληλες ενδείξεις για τον έλεγχο της ορθής μεταφοράς του UPS. Αφού αποσυσκευάσουμε το UPS, κλείνουμε τις βάσεις που βρίσκονται στο κάτω μέρος του. Έπειτα, χρησιμοποιούμε την ξύλινη ροφή της συσκευασίας ως ράμπα για την εύκολη και ομαλή ολίσθηση του UPS στο σημείο τοποθέτησής του. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται συνοπτικές οδηγίες χρήσεως, πλήρης οδηγός σύνδεσης και πιστοποιητικό ελέγχου του εξοπλισμού. Επίσης, περιλαμβάνεται χειρίδιο εγκατάστασης SNMP, οδηγίες ελέγχου, βίδες για τοποθέτηση ράμπας και σηριακό καλώδιο RG45 για την παραμετροποίηση της κάρτας SNMP. Το βραβευμένο λογισμικό διαχείρισης IPP διατίθεται δωρεάν μέσω της επίσημης του σελίδας της Eton και είναι συμβατό με όλα τα γνωστά λογισμικά Windows, Linux, Unix. Μέσω του IPP, ο χρήστης πληροφορείται για την κατάσταση λειτουργίας του UPS, ενώ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος εκτελεί ενέργειες Virtual Machine Migrations και ταυτόχρονα απενεργοποιείται λιγότερα αναγκαία φορτία για την επαύξηση της αυτονομίας των πιο κρίσιμων φορτίων. Το 93PS δέχεται μεγάλη μεταβολή της τάσης εισόδου από 187 έως 276 V και παρέχει σταθερή μετονική τάση εξόδου ανεξάρτητα από τις διαταραχές του ηλεκτρικού δικτύου της τοποθεσίας του. Η τάση της εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί στα 220, 230, 240 V, ενώ η συχνότητα στα 50 ή 60 Hz, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της τροφοδοσίας οποιοδήποτε φορτίων. Ο συντελεστής ισχύωσης εξόδου, Power Factor, είναι 1, ώστε να εκμεταλλεύεται στο έπακρο όλη την ισχύ του μετατροπέα, μειώνοντας τον ενδεχόμενο υπερφόρτωσης σε περίπτωση τροφοδοσίας χωρητικών ή επαγωγικών φορτίων. Ας περιηγηθούμε στο περιβάλλον της οθόνης. Σηκώνοντας το διακόπτη εισόδου και των μπαταριών του, φωτίζεται η οθόνη αφής, αφού μπορούμε να πληγηθούμε εύκολα στο μενού με ένα μόλις πάτημα. Βλέποντας τον εξοπλισμό από κοντά, η ενσωματωμένη LCD έγχρωμη οθόνη αφής είναι ευανάγνωστη και φιλική προς τον χρήστη, καθώς μπορεί να ελέγχει και να παραμετροποιεί το UPS, αλλά και να λαμβάνει πληροφορίες των χαρακτηριστικών των παροχών, εισόδου-εξόδου και μπαταριών του. Στην πρόσωψή του, αυτό που τραβάει το βλέμμα είναι οι δύο σειρές LED υψηλής φωτεινότητας που αλλάζουν χρώμα, ώστε ο χρήστης να καταλαβαίνει ακόμα και από μεγάλη απόσταση την κατάσταση λειτουργίας του UPS. Όταν το UPS τροφοδοτεί τα φορτία του και υπάρχει παροχή στην είσοδό του, η φωτεινή ένδειξη είναι σταθερή πράσινη, ενώ όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος και λειτουργεί μέσω των μπαταριών του, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει. Στην περίπτωση οποιοδήποτε σφάλματος, η ένδειξη γίνεται κόκκινη, ενώ όταν το UPS είναι στην κατάσταση ηλεκτρονικής παράκαμψης, η φωτεινή ένδειξη γίνεται πορτοκαλί. Η οθόνη χωρίζει σε τρία τμήματα: την μπάρα κατάστασης, τα μενού πλοήγησης και τις σημάδες κατάστασης λειτουργίας του UPS. Η αρχική οθόνη απεικονίζει το μιμικό διάγραμμα, αναπαριστώντας την πορεία του ρεύματος και τα μέρη του UPS που βρίσκονται στη λειτουργία. Στο μενού σύνοψη μετρήσεων απεικονίζονται οι μετρήσεις του συντελεστή ισχύως εισόδου-εξόδου, της ιστορικής θερμοκρασίας του μηχανήματος καθώς και της κατανάλωσης ισχύως ανά ημέρα. Στις μετρήσεις εισόδου φαίνονται ισχύς ανά φάση, ενώ πατώντας το Show Details πληροφορείται ο χρήστης αναλυτικά για όλα τα χαρακτηριστικά της εισόδου, είτε στη φασική είτε στην πολική μέτρηση. Η ίδια μεθοδολογία και φιλοσοφία ακολουθείται στις μετρήσεις της παράκαμψης και της εξόδου. Στην επιλογή μέτρηση των μπαταριών απεικονίζεται η τάση τους, το ρεύμα φόρτισης-εκφόρτισής τους, η αυτονομία και το ποσοστό φόρτισής τους. Στο μενού Controls, ο χρήστης μπορεί να δώσει εντολές ώστε το μηχάνημα να ξεκινήσει σε online λειτουργία, να γυρίσει σε κατάσταση παράκαμψης ή να το απενεργοποιήσει με το load off. Επιπλέον υπάρχει επιλογή του UPS Controls, όπου ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει το φορτιστή και να δώσει εντολή στο UPS να ελέγξει τις μπαταρίες του. Χάρη στη φιλοσοφημένη σχεδίαση της Eton, ο έλεγχος των μπαταριών είναι αξιόπιστος. Σε κάθε έλεγχο πληρούνται οι ίδιες συνθήκες για να μπορεί να υπολογίζει με ακρίβεια το UPS την καμπύλη εκφόρτισης των μπαταριών, ανεξαρτήτως του φορτίου που τροφοδοτεί εκείνη τη στιγμή.
Στην επιλογή Energy Advantage Architecture EAA Controls γίνεται διαχείριση των υβριδικών λειτουργιών των ESS και ABM. Στα Mimix, την επιλογή ESS, παρουσιάζεται το γράφημα της κατανάλωσης του UPS, όπου υπολογίζεται αυτόματα η εξοικονόμηση ισχύως που πραγματοποιεί όταν βρίσκεται στην κατάσταση Energy Saver System. Στην επιλογή Logs βρίσκεται το ιστορικό του μηχανήματος καταγράφοντας όλα τα συμβάντα, όπως διακοπές του ρεύματος, βλάβες υπερθερμάσεις, την ακριβή ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκαν. Τα Statistics απεικονίζουν την κατάσταση λειτουργιών του UPS που έχει βρεθεί, αλλά και την καταμέτρηση των διακοπών του ρεύματος ταξινομώντας αναλόγως τη διάρκεια τους. Το τελευταίο μενού είναι οι ρυθμίσεις. Σε αυτό φαίνονται ο τύπος του UPS, το serial number για επίτοκα κρατών που βρίσκονται στα mini slots. Επίσης στο About βρίσκονται όλες οι εκδόσεις των firmware του UPS. Η σειρά 93PS περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας ιστορικές μπαταρίες με γρήγορο σύστημα επαναφόρτισης που τις φορτίζει στο 90% της χωρητικότητάς τους μέσα σε 4 ώρες μετά από την πλήρη εκφόρτισή τους. Η συγκεκριμένη σειρά δέχεται και εξωτερικές μπαταρίες, εκτοξεύοντας τη διάρκεια της αυτονομίας του συστήματος χάρη στο ρυθμιζόμενο φορτιστή που διαθέτει, φτάνοντας στη μέγιστη τιμή του 50 Ampere. Το εξελιγμένο σύστημα φόρτισης τριών σταδίων εφεύρεσης ήτων, το λεγόμενο ABM, παρατείνει τη ζωή των μπαταριών ρίχνοντας κατακόρυφα το κόστος συντήρησής τους, ενώ όταν παρέλθει ο καιρός η αντικατάστασή τους πραγματοποιείται χωρίς να χρειάζεται απενεργοποίηση του UPS και των κρίσιμων φορτίων του. Το Power Module περιλαμβάνει όλα τα κυκλώματα ισχύως και όπως μπορούμε να δούμε, ξεχωρίζουν οι ανεμιστήρες μεταβλητών στροφών που φροντίζουν για την επαρκή ψήξη του μηχανήματος ακόμα και σε σημείο εγκατάστασης με υψόμετρο 2000 μέτρων. Σε περίπτωση βλάβης, η αντικατάσταση του Power Module γίνεται κάτω από 5 λεπτά, χωρίς να διακοπεί τρεφοδοσιότητα φορτίων του. Η απόδοση του συστήματος λειτουργία διπλής μετατροπής είναι 96%, ενώ στη νέα υβριδική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ESS της Eaton πλησιάζει το 100%, κάνοντας εφικτή την απόδοση της αγοράς του μέσα σε 5 έτη. Πατώντας το πράσινο κουμπί, το UPS ξεκινάει στη λειτουργία Cold Start, δηλαδή γίνεται η έναρξη λειτουργίας μέσω των μπαταριών του εν απουσίας του ηλεκτρικού δικτύου. Στο αριστερό μέρος βρίσκονται οι θηρίδες για την τοποθέτηση εξωτερικών καρτών επικοινωνίας, όπως η κάρτα δικτύου SNMP, η κάρτα σηματοδοσίας ξηρών επαφών, Industrial Relay Card, η κάρτα επικοινωνίας BMS Modbus και το όργανο μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας χώρου. Δίπλα από τις θηρίδες βρίσκεται η επαφή έκτακτης ανάγκης, EPO, η είσοδη ξηρών επαφών για τον προγραμματισμό αυτομάτων σεναρίων, όπως είναι η επενεργοποίηση του φορτιστή σε υψηλή θερμοκρασία χώρου. Στο κάτω μέρος βρίσκεται η ασφάλεια των ιστορικών μπαταριών του και την άμεση αποσύνδεσή του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μέσω του μοναδικού συστήματος Hot Sync, που είναι παγκόσμια πατέντα της Eaton, τα UPS εξασφαλίζουν 100% αξιόπιστη παροχή αδιάλειπτης ενέργειας στο διαδεδομένο εξοπλισμό. Ουσιαστικά, το Hot Sync παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε παράλληλη διάταξη έως 4 UPS, ακόμα και αν υπάρξει βλάβη στην παράλληλη επικοινωνία μεταξύ των UPS. Αυτό επιτυχάνεται μέσω της καταγραφής της ισχύως εξόδου του κάθε UPS, διορθώνοντας συχνότητα εξόδου από την ολίσθησή της 3.000 φορές το δευτερόλεπτο, διατηρώντας παράλληλα τον εισκατομερισμό των ρευμάτων. Στην πίσω όψη γίνονται όλες οι συνδέσεις εισόδου-εξόδου και των εξωτερικών μπαταριών του. Στο πάνω μέρος βρίσκονται οι διακόπτες εισόδου του UPS, ανορθωτή, παράκαμψης της εξόδου και το χειροκίνητο διακόπτης συντήρησης, όπου με τους κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να συντηρηθεί το μηχάνημα χωρίς να διακοπεί τρεφοδοσία των φορτίων του. Οι γκρίλες εκτόνωσης του αέρα ψήξης των κυκλωμάτων πρέπει να έχουν καιρό χώρο τουλάχιστον 30 εκατοστών για την ορθή ψήξη του εξοπλισμού. Και μην ξεχνάτε, οι Lexis με 34 χρόνια τεχνογνωσίας και εμπειρίας σχεδιάζει, προτείνει, εγκαθιστά και υποστηρίζει πανελλαδικά συστήματα UPS ανεξαρτήτως ισχύως. Για περισσότερες πληροφορίες της Eaton σειράς 93PS καθώς και την υπόλοιπη γκάμα UPS της Eaton, επισκεφτείτε το site της Lexis Πληροφορική ή τις σελίδες μας στο Facebook, LinkedIn, Instagram και Twitter. Αν πάλι σας άρεσε το unboxing που μόλις κάναμε, μείνετε συντονισμένοι στο YouTube κανάλι της Lexis για να μαθαίνετε πρώτα τα νέα μας. Ευχαριστούμε!